Λέω να πάω σε έναν άνθρωπο που ετοιμάζει να τα μαζέψει τα μπογαλάκια του, για να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση στη δημόσια υγεία, να βγει στη σύνταξη, βγαίνει στη σύνταξη και είναι επικεφαλής της ΜΕΘ στο Βενιζέλιο, και παρότι βγαίνει στη σύνταξη πάει στον Άγιο Νικόλαο να βοηθήσει να λειτουργήσει ΜΕΘ εκεί, ο κύριος Κιούλπαλης. Καλημέρα κύριε Κιούλπαλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Θέλω να μου πείτε με πολύ έτσι συνοπτικό τρόπο, σε αυτή τη διελκυστίδα επίθεση σε γιατρούς και εργαζόμενους από τον βουλευτή που έχασε τον πατέρα του, υπάρχει μια απάντηση από τους εργαζόμενους, γιατρούς και προσωπικό στο Αττικό. Και υπάρχει και μια δική σας ανάρτηση που λέει ότι σεβαστός ο πόνος του κάθε ανθρώπου όταν χάνει οικείο πρόσωπο, όμως η αλήθεια για το χώρο της δημόσιας υγείας και της κατάρρευσης έχει συναποφασιστεί με τις ψήφους και του εν λόγω βουλευτή. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά δεν θα ήθελα να μπω στα προσωπικά δεδομένα. Βεβαίως. Της συγκεκριμένης περίπτωσης δεν γνωρίζω, δηλαδή αυτά μόνο που έχω διαβάσει. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι το σύστημα υγείας, το ΕΣΥ, έχει αφαιθεί τα τελευταία χρόνια να μαραζώνει, αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέραμε. Έχουμε, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, έχουμε γίνει κινητοποιήσεις στο Ρέθυμνο, στον Άγιο, στην Ιερά Πέτρα, στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο πέρυσι έγινε μια μεγαλειώδης πορεία για την στήριξη του Βενιζελίου. Δηλαδή, ο κόσμος το ξέρει. Εμείς οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία το ζούσαμε και το ζούμε καθημερινά. Η υποβάθμιση δηλαδή των δημόσιων νοσοκομείων ήταν μια, όπως άκουσα που λέγατε προηγουμένως, μια πολιτική πράξη, μια πολιτική απόφαση να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις των γιατρών. Δηλαδή, κάθε χρόνο έχουμε αποχωρήσεις γιατρών λόγω συνταξιοδότησης, έτσι, που υποτίθεται ότι αυτές οι θέσεις επαναπροκυρήσονται άμεσα. Mm-hmm. Εδώ και 5 χρόνια δεν έχει γίνει καμία τέτοια επαναπροκήρυξη. Φεύγουν συνάδελφοι για διάφορους λόγους, κυρίως για λόγους φυσικής πορείας, έτσι, που συνταξιδοτούνται και δεν προκυρήσονται οι θέσεις τους. Επίσης, έφυγε ένα μεγάλο μέρος από το προσωπικό το οποίο ήταν επικουρικό, που είχε προσληφθεί λόγω της πανδημίας. Η πανδημία έληξε, αυτό το προσωπικό έχει φύγει, οπότε σταδιακά οι ελλείψεις άρχισαν να γίνονται εκρηκτικές. Η δουλειά όμως σε ένα νοσοκομείο δεν μειώνεται. Αντιθέτως, μάλλον λόγω και της κρίσης της οικονομικής και τα λοιπά, έχει αυξηθεί. Δηλαδή, περισσότεροι άνθρωποι αποζητούν μια αντιμετώπιση, ας πούμε, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Προφανώς. Και όταν πάμε στα δύσκολα, δεν αναλαμβάνει κανένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Και εδώ ήταν μια δύσκολη εξειδικευμένη περίπτωση. Αυτό το έχουμε μάθει. Χρειαζόταν λοιπόν τη φροντίδα στο δημόσιο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν χρειαζόταν μέθη μαθ στο δημόσιο νοσοκομείο περιπλοκή. Και κύριε Κιούλπαλη, γιατί θέλω να πάω λίγο γρήγορα και εσείς, εσείς, για να πω την επιτομή. Εσείς φεύγετε, βγαίνετε στη σύνταξη και πάτε να βοηθήσετε στον Άγιο Νικόλαο. Άλλοι συνάδελφοί σας μετακινούνται για να βοηθήσουν σε άλλο νοσοκομείο. Το προσωπικό που δεν υπάρχει, υπογράφουμε μηνιαίες συμβάσεις με γιατρούς από τον ιδιωτικό τομέα να τους φέρουμε μέσα για ένα μήνα. Κρεβάτια είναι κλειστά. Κρεβάτια είναι κλειστά γιατί θα πρέπει να κρατηθούν για τα απογευματινά. Είναι κατάσταση αυτή για ένα δημόσιο σύστημα υγείας? Προφανώς όχι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πλέον αδελφιστική. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή, το σύστημα υγείας πρέπει να να ξαναγίνει εξ αρχής, εφόσον υπάρξει μια πολιτική απόφαση να στηριχτεί κάποια στιγμή ενδεχομένως. Θα πρέπει να ξαναστηθεί στα πόδια του εξ αρχής, από το μηδέν. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, δεν μπορεί πια να διορθωθεί με κινήσεις μικρές, ας πούμε. Θα πρέπει να προκηρυχτούν πανελληνίως όλες οι κενές θέσεις, διότι κανένας γιατρός, δηλαδή ακόμα και τώρα σήμερα, να προκηρυχτούν μια-δυο θέσεις σε κάποιες κλινικές
οι οποίες είναι σε πολύ κακή κατάσταση στα πρόθυρα της διάλυσης, δεν θα πάει κανένας, γιατί κανένας δεν τολμά να πάει μόνος του να βάλει το κεφάλι του εκεί που δεν χωράει. Θεωρώ δηλαδή ότι το ζήτημα έχει να κάνει με μια απόφαση η οποία θα είναι αύξηση του ιατρικού μισθολόγιου, ούτως ώστε να γίνει λίγο πιο ελκυστική η εργασία στο νοσοκομείο. Ένα. Δεύτερο, προκήρυξη όλων των θέσεων, με την έννοια ότι στηρίζεται το σύστημα υγείας και δεν κάνουμε απλώς μπαλώματα, έτσι. Και ταυτόχρονα μία στήριξη της πρωτοβάθμιας υγείας, mm-hmm. πραγματικότητα, και όχι με αυτά τα μέτρα με το προσωπικό γιατρό, για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη και να τον έχουμε δηλώσει από το Ηράκλειο. Είναι πολλά προβλήματα στη καθημερινότητα, έτσι όπως ασκείται. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει το δημόσιο σύστημα να λειτουργεί αυτόνομα ως δημόσιο σύστημα και να υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος θα λειτουργεί ως ιδιωτικός τομέας. Η σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα θα φέρει μόνο προβλήματα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, και γι' αυτό ακόμα και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος δεν θα έλεγε κανείς ότι η ηγεσία του είναι αντικυβερνητική. Μάλιστα ο πρόεδρος, ο κ. Εξαδάκης, κατεβαίνει ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Αυτή, ο Ιατρικός Σύλλογος, λοιπόν, ο Πανελλήνιος, προτείνει αυτά που σας λέω. Δηλαδή, προκήρυξη όλων των κοινών θέσεων, διπλασιασμό των μισθών των γιατρών και ξεκάθαρους ρόλους από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ξεκάθαρους ρόλους. Όχι αυτό ο αχταρμάς. Δεν θα δουλέψει τίποτα. Κάτι τελευταίο, κύριε Κιουλπαλή. Πρακτικά, έτσι πώς πάει το πράγμα, θα φτάνουμε στις ΜΕΘ και θα παίζουμε ξύλο ποιος θα μπει μέσα, πέρα από τα δικά σας πρωτόκολλα, και ο σώζον εαυτό σωθεί το αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Φοβάμαι ότι κάπως έτσι είναι το πράγμα. Δηλαδή, με ποια έννοια, ότι όταν έχεις μία διαθέσιμη κλινική, δύο, και οι αιτήσεις είναι 4-5, εκεί το μόνο πράγμα το οποίο μέχρι τώρα λειτουργεί και λειτουργούσε, ας πούμε, είναι τα πρωτοκόλλα. Δηλαδή, ποιος έχει ενδεχομένως περισσότερη ανάγκη, ή όταν φτάνουμε στην περίπτωση, και εκεί είναι ένα τεράστιο ηθικό δίδυμα που επομιζόμαστε εμείς οι γιατροί και των εντατικών αλλά και των τμήματων, είναι ποιος έχει πιθανότητα να επιβιώσει. Μάλιστα, μάλιστα. Φτάνουμε δηλαδή στο απευκταίο, το είχαμε ξανασυζητήσει και την περίοδο της πανδημίας, της διαλογής, ακριβώς γιατί ένα σύστημα πολιτικών επιλογών διαλύει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό γίνεται στην ουσία. Όσο υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα και τα κρεβάτια δεν επαρκούν, κανονικά θα έπρεπε με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές τα νοσοκομεία να διαθέτουν ένα 10% των κλινών σε μονάδες εντατικής και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Για παράδειγμα, στο Βενιζέλιο των 400 κρεβατιών θα έπρεπε να έχει 40 κρεβάτια. Και έχει? Με τις σημερινές ανάγκες. Και έχει πόσα, παρακαλώ, σήμερα? 12. Μάλιστα, με τις υγείες μας. 15 από τα οποία λειτουργούν τα 12 λόγω έλλειψης προσωπικού. Τώρα, οι εξελίξεις, ας πούμε, είναι τραγικές. Εγώ, έτσι όπως το αναφέρατε κιόλας, σήμερα θα πάω να εφημερεύσω στον ελληνικό λαό και εθελοντικά. Εθελοντικά. Ο υπεύθυνος της ΜΕΘ του Βενιζελίου. Δεν μου έδωσε κανένας εντέλεσμα. Μάλιστα. Απλώς ξέρω ότι υπήρχε ένα οικογενειακό πρόβλημα σε ένα συνάδελφο, έπρεπε να πάρει κάποιες μέρες άδεια. Δεν υπήρχε δυνατότητα, γιατί έχουν φύγει, να αντικατασταθεί ο συγκεκριμένος συνάδελφος, και ζητήθηκε από εμάς, ας πούμε, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ λέω, ας πάω να κάνω μια τελευταία, κατά πάσα πιθανότητα, εφημερία της ζωής μου. Στον ελληνικό να βοηθήσω. Εντάξει, εσάς θα στιμάει, κύριε Κιουλπαλή, αλλά καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα ότι αυτό δεν είναι λύση. Προφανώς δεν είναι λύση. Γι' αυτό σας λέω ότι μην το βάζω. Ναι. Είναι κάτι που. Δηλαδή, και οι μετακινήσεις γιατρών από τον ένα νομό στον άλλο
για πραγματοποίηση μιας εφημερίας, έτσι, καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι οριακά, δηλαδή καλύπτεις κάποιες πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες. Στην ουσία βάζεις τη σκόνη κατά το χαλί, δεν κάνεις κάτι, δεν λύνεις κάποιο πρόβλημα, μπαλώνεις τρύπες. Μάλιστα. Ανέστη Σκιούλπα, θέλω να τον ευχαριστήσω έτσι πολύ γρήγορα για να καταλαβαίνουμε ποια θα έπρεπε να είναι η πραγματική συζήτηση και όχι η συζήτηση επικοινωνιακή. Καλημέρα κύριε Κιούλπαλη, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα.